Για μία ακόμη ημέρα συνεχίστηκαν οι κινητοποιήσεις των υγειονομικών σε ολόκληρη την χώρα αλλά και στην περιοχή μας στο πλαίσιο της τάσης εργασίας που είχε εξαγγείλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία για την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού που έχει οδηγήσει σε δεκάδες αναστολές εργασίας υγειονομικών στα νοσοκομεία της δικής μας περιοχής και σε χιλιάδες υγειονομικών ανά την Ελλάδα. Το πρωί, μάλιστα, στο πλαίσιο της τάσης εργασίας πραγματοποιήθηκαν και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στα δύο νοσοκομεία της πόλης. Υπενθυμίζεται ότι από χθες σε 83 υγειονομικούς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιαννίνων επιδόθηκαν οι αναστολές εργασίας, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός στο νοσοκομείο Χατζικός θα ανέρχεται στους 32. Ωστόσο, πρόκειται για νούμερα τα οποία έχουν μία δυναμική, δεδομένου ότι υπάρχουν αρκετοί υγειονομικοί που βρίσκονται ακόμη σε αναρωτικές άδειες ή εκκρεμούν τα αιτήματά τους στις επιτροπές που έχουν συσταθεί στα νοσοκομεία για εξαίρεσή τους από την διαδικασία του εμβολιασμού για λόγους υγείας. Για μαύρες μέρες στον χώρο της υγείας που χάνει υγειονομικούς την ώρα που ήδη υπήρχαν αρκετά ακένα, κάνουν λόγο οι υγειονομικοί επισημένοντας πως θα συνεχίσουν τον αγώνα τους, ενώ δεν λείπουν και αυτοί που επισημαίνουν πως θα πρέπει να υπάρξει υποχώρηση και από τις δύο πλευρές, δηλαδή και από την κυβέρνηση και από τους υγειονομικούς, ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή. Αυτό τόνισε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χατζικός, Κώστας Καλαμπόκας. Παράλληλα, παρότρινε τους συναδέλφους του που δεν έχουν εμβολιαστεί και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι υγείας να εμβολιαστούν, σεβόμενος, όπως είπε όμως, και την προσωπική άποψη του καθενός. Βάσει δεδομένων ενημερώνονται καθημερινά και θα προκύπτουν και κάποιες περιπτώσεις για αναστολή. Είναι μια διαδικασία που εμάς μας έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Περιμέναμε ότι η κυβέρνηση θα προκηρύξει μόνιμες θέσεις εργασίας όπως μας είχε υποσχεθεί και τώρα είμαστε στο αντίθετο άκρο, να βλέπουν συναδέλφους να πηγαίνουν σε αναστολή εργασίας. Ενώ τόσο καιρό το πάγιο αίτημά μας για βαρέα και ανθυγιεινά ήταν μεταπιτάσιος από τον κλάδο μας, βλέπουμε την κυβέρνηση τώρα να μας βάζει σε υποχρεωτικότητα εμβολιασμού και να μας αρνείται επισηματικά αυτό το δικαίωμα της ένταξης στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να πιτανεύσει λίγο η λογική από όλες τις πλευρές. Και το εννοώ όταν λέω από όλες τις πλευρές, εννοώ ότι θα πρέπει να βρει λίγο ηρεμία ο κλάδος της υγείας και να μπορέσουν τα νοσοκομεία να λειτουργήσουν με ομαλούς ρυθμούς για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το τέταρτο κύμα πανδημίας, το οποίο φαίνεται ότι έρχεται δυναμικά και δεδομένου ότι υπάρχουν προβλήματα σε όμορους νομούς, θα αντιμετωπίσουμε και εμείς, παρότι φαίνεται ότι σήμερα στο νομό Ιαννίνων δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα και από τους όμορους νομούς. Οπότε η πίεση θα μεγαλώσει στα νοσοκομεία της πόλης και δεδομένου ότι θα είναι λιγότερο το προσωπικό, γιατί θεωρούμε ότι η αναπλήρωση που έχει πει η κυβέρνηση δεν πρόκειται να συμβεί και αν συμβεί δεν πρόκειται να γίνει με τους ρυθμούς και τα αντανακλαστικά που επέδειξε όσον αφορά την διαθεσιμότητα των συναδέλφων. Οπότε είναι δεδομένο ότι τα προβλήματα στα νοσοκομεία, στην λειτουργία τους, θα είναι δεδομένα. Εμείς γι' αυτό μίλησα για προηγουμένως ότι πρέπει επιτέλους να προτινάψει η λογική προς όλες τις κατευθύνσεις, γιατί όπως απαιτούμε από την κυβέρνηση να σκεφτεί λίγο διαφορετικά έστω και τώρα την ίστατη ώρα για την ενέργεια των αναστολών εργασίας που προκύπτει και βιοπυριστικό πρόβλημα σε ένα προσωπικό το οποίο είναι έμπειρο και θα μας λείψει και έχει δώσει τα πάντα στον καιρό της πανδημίας. Εξ αρχής ήταν εκεί, δεν φυγομάχησε. Έτσι λέμε και προτείνουμε τους συναδέλφους μας να πάνε να εμβολιαστούν. Δεδομένο και είναι φυσιολογικό, σεβόμαστε κάποιες απόψεις που έχουν να κάνουν με το φόβο. Ο φόβος δυστυχώς είναι κάτι που δεν νικείται εύκολα. Απ' την άλλη όμως, όποιος δεν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας και μπορεί να εμβολιαστεί, εμείς του λέμε να πάει να εμβολιαστεί. Για υποχρεωτικότητα που χρησιμοποιείται ως άλοθη για να περάσει η κυβέρνηση την δική της πολιτική σε ό,τι αφορά την υγεία, ανοίγοντας τον δρόμο των ιδιωτικοποιήσεων, έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Χατζικώστα και εκ μέρους των αγωνιστικών συσπηρώσεων υγειονομικών, Γιώργος Γιωργάρας. Είναι μια άλλη μαύρη μέρα για τα νοσοκομεία και για τους εργαζόμενους στην υγεία. Με ευθύνη της κυβέρνησης έρχεται ένα ακόμα βαρύτερο πλήγμα στα ήδη υποστελεχωμένα νοσοκομεία με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού που υπάρχουν, που το ακόμα παραπέρα χειροτερεύει με την αναστολή χιλιάδων εργαζομένων στα νοσοκομεία με πρόσχημα το εμβόλιο. Αντί η κυβέρνηση να προχωρήσει σε προσλήψεις προσωπικού, μόνιμου προσωπικού, αντί να προχωρήσει στη μονιμοποίηση των επικουρικών, αντί να εντάξει τους υγειονομικούς στα βαρέα και ανθυγιεινά, εργαλειοποιώντας το εμβόλιο,
έρχεται και βγάζει στη διαθεσιμότητα χιλιάδες υγειονομικούς. Αξιοποιεί το εμβόλιο που είναι δώρο της επιστήμης προς τον άνθρωπο και στην ανθρωπότητα για να περάσει νέα μέτρα στην υγεία, το νέο ΕΣΥ, τις ιδιωτικοποιήσεις, την ακόμα παραπέρα εμπορευματοποίηση της λειτουργίας των νοσοκομείων, κάνοντας την υγεία ένα ακριβό εμπόρευμα από ένα λαϊκό δικαίωμα που είναι. Εμείς εργαζόμενοι υγειονομικοί δεν θα σταματήσουμε. Συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε τον αγώνα, θεωρούμε απαράδεκτη αυτή την κατάσταση με τον διαχωρισμό των συναδέλφων, τον διχασμό που θέλουν να επιβάλλουν, με την εργαλειοποίηση, όπως είπα, του εμβολίου για να περάσουν την ιδιωτικοποίηση, ας πούμε, των νοσοκομείων, τη συγχωνεύση των νοσοκομείων, τη λειτουργία των νοσοκομείων ως νοσοκομεία μιας νόσου. Συνεχίζουμε τον αγώνα μαζί με όλους τους συναδέλφους από τα υπόλοιπα νοσοκομεία και σε αυτόν τον αγώνα θεωρούμε ότι οι σύμμαχοί μας είναι όλοι οι εργαζόμενοι της πόλης και της κοινωνίας για αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν, υψηλού επίπεδου υγεία, που σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες που έχει κατακτήσει ο άνθρωπος, που έχει κατακτήσει η επιστήμη. Όσοι βέβαια έχουν βρεθεί σε αναστολή δηλώνουν πως δεν θα κάνουν βήμα πίσω, όπως υπογράμμισε εκ μέρους της Επιτροπής Αγώνα κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού του νοσοκομείου Χατζικώστα η κυρία Ζαβακοπούλου. Οι συνάδελφοί μου και εγώ ήμασταν σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, ήμασταν στην πρώτη γραμμή, δεν κάναμε πίσω, δεν πήραμε αναρωτικές, παλέψαμε με όποια ατομικά μέτρα προστασίας είχαμε στα χέρια μας, που και αυτά κάποιες φορές δεν επαρκούσαν. Δώσαμε τη μάχη, ήμασταν εκεί. Μας υποχρεώνουν να κάνουμε ένα εμβόλιο με αντίτιμο τις ζωές μας. Γιατί αυτή τη στιγμή απειλούνται οι ζωές μας, οι ζωές των οικογενειών μας, κόβοντάς μας το εισόδημα. Αυτό που ήθελε η κυβέρνηση και εξέγγειλε, το πέτυχε. Είμαστε λίγοι. Όμως δεν θα κάνουμε πίσω. Για κανέναν λόγο. Η υποχρεωτικότητα δεν πρέπει να περάσει. Μένουμε σε αυτό, γιατί πίσω από την υποχρεωτικότητα κρύβεται το νέο ΕΣΥ που ετοιμάζει η κυβέρνηση από το Σεπτέμβριο. Ας ψαχτούν όλοι οι πολίτες όπου θα τους έρθουν οι αναστολές των χειρουργείων, οι αναβολές των χειρουργείων, θα πάνε πιο πέρα και δεν θα μπορούν να εξυπηρετηθούν όπως θα γινόταν μέχρι τώρα. Έτοιμος είναι ο ιδιωτικός τομέας να μπει στα νοσοκομεία, είναι όλα προμελετημένα. Αυτά θέλει να κρύψει η κυβέρνηση πίσω από αυτό που κάνει.